Έναν σταθερό βηματισμό για το μέλλον της Ευρώπης επιδιώκουν να βρουν οι 27 μετά το ισχυρό σοκ του Brexit. Στην άτυπη σύνοδο της Μπρατισλάβας, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν τον οδικό χάρτη που παρουσίασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ. Το επόμενο κρίσιμο διάστημα θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα. Συμφωνήσαμε όλοι μας τώρα που είμαστε σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση στην Ευρώπη, μετά το δημοψήφισμα στη Βρετανία, αλλά και εν ώψη άλλων δυσκολιών που έχουμε μπροστά μας, ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε σε μια ατζέντα και ένα σχέδιο εργασίας που θα μας επιτρέψει να εργαστούμε πάνω σε σειρά ζητημάτων μέχρι να γιορτάσουμε την 60η επέτειο της Συνθήκης της Ρώμης. Κοινή θέση διατύπωσαν οι 27 στο ζήτημα της πρόσβασης της Βρετανίας στην κοινή αγορά. Κάτι τέτοιο θα γίνει αποδεκτό εφόσον το Λονδίνο αποδεχθεί την βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ελεύθερης μετακίνησης των εργαζομένων. Δεν υπήρξε καμία αμφισβήτηση μεταξύ των 27 ηγετών ότι οι διαδικασίες, οι κανονισμοί μας που περιγράφονται με ακρίβεια στις συνθήκες και ισχύουν για να προστατεύουν τα συμφέροντά μας, δηλαδή τα συμφέροντα των 27 χωρών και όχι όσων φεύγουν από την Ένωση. Αγκάθι μεταξύ των 27 παραμένει το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν χαρακτηρίζει τις πολιτικές που υιοθετούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοκαταστροφικές και αφελείς. Το κάστρο της Μπρατισλάβας φωτίστηκε στα χρώματα των σημαίων όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι όμως και της Βρετανίας.